πληρώνω αμαρτίες ανώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα παλιό παιδό θα γίνω και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή. Σημασία δεν θα δίνω, θα έχω την πόρτα μου κλειστή. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Αν κάνω άτακτη ζωή δεν θα σε βάλω για κριτή, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα αυτό. Ήμουν στην άκρη του γκρεμού, μαζί ξενύχταγες αλλού, όταν ζητούσα κάποιο χέρι να πιαστώ. Αν κάνω τάκτη ζωή, δικός μου είναι λογαριασμός. Πάψε να με κατηγορείς, για μένα άξιος κριτής είναι μονάχα ο Θεός. Αν κάνω τάκτη ζωή, δικός μου είναι λογαριασμός. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Παρακαλώ, ποτέ να έρχεται το βράδυ, ποτέ να έρθει εκείνη η ώρα η γνωστή, που θα φανείς όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι. Κι απ' τη λαχτάρα η καρδιά μου θα σφιχθεί. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, της αρρώστια μου μες στα στήθια μου, και πώς να σε βγάλω. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, της αρρώστια μου μες στα στήθια μου, και πώς να σε βγάλω.
όσα γύρω μου συμβαίνουν, όλα τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, αλλά κάνω το κορόιδο. Αν δεν ακουστήκατε, δεν σας κεράσαν τίποτα όταν ήρθατε. Σε λίγο θα παρεξηγηθούμε και ενώ η Ρίτα θα φορέσει τη δεύτερη τουαλέτα της και θα βγει και θα πει άλλα μοναδικά και υπέροχα κομμάτια, εμείς εδώ πέρα επί του κουτσομπολιού. Τι να κάνουμε. Και μετά να σχολιάσουμε. Λοιπόν, Ρίτα. Τραπέζι, κάποιος κάθεται και παίζει με τα νευρά μου. Έχει άλλη αγκαλιά του και μοιράζει τα φιλιά του μες στη νευρά μου. Συγχαρητήρια, κέρδισες θερμά, συγχαρητήρια. Πρόσεξε να μην βρεθείς μετά το τέλος της γιορτής μόνος με δυο ποτήρια. Ένα για σένα και ένα για σένα, ναι. Κάποιος κάθεται και παίζει με τον πόνο μου. Άλλο δεν μπορώ να μείνω, λίγο να αργοσβήνω, τσιγάρο μόνο μου. Μουσική.
πρόσεξε να μην βρεθείς μετά το τέλος της γιορτής μόνος με δυο ποτήρια. Ένα για σένα και ένα για σένα, ναι. Αμέσως, κοίταξε να δει. Ο Πέδαρος. Ο Πέδαρος. Ο Πέδαρος είναι αυτός. Του μπράβο, Πέδαρος. Του μπράβο. Διότι εσύ έχεις γνωρίσει Πέδαρος και Πέδαρος στη ζωή σου. Ρίτα, με συγχωρείς. Πώς πάει το μεροκάματο, καλά. Καλά δουλέψανε. Ναι, τραγούδαγες. Παρακαλώ, σκαλωσιά ή σκαμπό θα μας φέρετε. Σκαμπό. Αυτά σε ενοχλούν. Με ενοχλούν. Έλα, Πέδαρε, πάρτε σε παρακαλώ. Μέσα. Έτσι, μπράβο. Έλα, Ρίτα, να τα πούμε. Συγγνώμη. Έλα, ποια είσαι τώρα εσύ, η Ρίτα Σακελαρίου ή η Κλόντια Σίφερ είσαι. Μαδυνάτησε. Καλέ, τι έχει γίνει. Τι έρευσες, πεινάς. Πεινάω πάρα πολύ. Η κόκκι και τα βάσανα και η δίαιτα. Πες μου, δίαιτα, τι έγινε. Δίαιτα πολύ. Δεν σε αναγνωρίζω. Είσαι πιο ωραία, πιο φρέσκα. Αδυνάτησα. Πόσα κιλά έχασες. 15 κιλά. Και θα συνεχίσεις. Ναι, λίγο ακόμα. Δηλαδή πόσα. Κάνα 2 κιλά ακόμα. Α, 2 κιλά ακόμα. Αν και τώρα είσαι μια κούκλα, δεν μου λες. Μικρή, όταν πρωτοπαντρεύτηκες ήσουν έτσι αδύνατη. Μετά με τα παιδιά άρχισες να... Μετά από τα παιδιά ξεχύλωσα. Όχι, δεν ξεχύλωσες, αλλά είσαι και εσύ λίγο λιχούδο, φαντάζομαι. Έτρωγα πολύ, ναι. Τώρα βέβαια στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεσαι δεν μαγειρεύεις, οπότε ευκαιρία να κάνεις και δίαιτα. Βέβαια, δεν τρώω τώρα εκεί πολύ. Δεν τρως. Τίποτα δεν τρως δηλαδή. Τσιμπάω.
Γιατί θα μας φέρουν μετά τηλεφωνήματα, θα μας κάνουν χιλιάδες τηλεφωνήματα και θα μας λένε να μας πείτε τι γίνεται, πώς έχασε και τι έκανε. Τρώει, αλλά έχει δικούς της μηχανισμούς και τρόπους. Αλλά νομίζω ότι και ο έρωτας για το τραγούδι, εσείς πιστεύω ότι θα πούμε κάτι άλλο, για κάποιον άλλο έρωτα. Για το τραγούδι τη βοηθάει να χάνει κιλά. Οπωσδήποτε, και ο έρωτας. Και ο έρωτας τι? Γιατί είμαι ερωτευμένη. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω έτσι όπως τα λέμε οι δυο μας, να πούμε τα δικά μας, δηλαδή τα κουτσομπολιά μας. Κάθε φορά που είσαι ερωτευμένη, βρερίτα μου. Τι γίνεται. Πιο φρέσκια γίνομαι, πιο. Θες μου, γιατί. Εξαγωνία, θα σε πάρει τηλέφωνο, θα σε πάρει τηλέφωνο, θα σου είναι πιστό. Τώρα περίμενα να με πάρει τηλέφωνο και δεν με πήρε. Βρε, πάρτε την τηλέφωνο. Φροντίστε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και είναι μαζί στη Θεσσαλονίκη. Όχι, αγαπητέ. Α, δεν παίρνει του αγαπημένου κοντά σου. Στη δουλειά μου, ποτέ. Δεν μου λες τώρα, σε παρακαλώ. Μα πόση άστατη και πόσο άστατη ήταν η δικιά σου η ζωή που το τραγουδά και στο τραγούδι. Ήταν άστατη. Λιγάκι ήταν πάντα άστατη η ζωή μου. Τι εννοούμε άστατη, πες μου, τι άστατη, τι ατασταλίες έκανες. Παρανομίες δεν έκανα όμως. Α, δεν ήσουν. Όχι, παράνομη όχι. Δηλαδή δεν κοίταξες ποτέ τον αγαπημένο της φίλης σου. Όχι, τον... ποτέ. Ε? Όχι. Όταν τα άκουγες όλα αυτά που ίσχυαν και εξακολουθούν να ισχύουν για κάποιους άλλους, τι έλεγες. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Πες μου τις ατασταλίες όμως. Ποιες ήταν? Πες μου οι ατασταλίες. Δηλαδή είσαι ένας ζωηρός άνθρωπος. Πάρα πολύ. Όταν λέμε ότι μια γυναίκα είναι ζωηρή. Ζωντανός άνθρωπος είμαι. Σ' αρέσει να γλεντάς, να φτιάχνεις τη διάθεση των άλλων. Βεβαίως. Αυτό είναι ζωηράδα για σένα. Πάρα πολύ, ναι. Και πού να μάθεις κάτι άλλες τσαχπινιές και ζωηριές που κάνουν εδώ πέρα τα κορίτσια. Αυτά που έκανες δηλαδή εσύ δεν ήταν τίποτα. Δεν μου λες. Και γιατί η ζωή σου είναι γεμάτη αμαρτίες, δηλαδή αν γράφαμε ένα βιβλίο. Έτσι, θέλεις να γράψεις κανείς το βιβλίο, βιβλίο για τη ζωή σου. Για τη ζωή μου, οπωσδήποτε. Υπάρχει υλικό πολύ, φαντάζεσαι. Αν έχει, λέει, υλικό, υλικό, αλλά ωραίο υλικό. Ναι, όχι. Αυτό. Δηλαδή, πού θα δίναμε περισσότερη έμφαση, πού θα δίναμε περισσότερη προσοχή στο βιβλίο, αν γράφαμε. Στη μάνα, στη γυναίκα. Στην μάνα, γυναίκα. Στη μάνα, στη γυναίκα, στην οικοκυρά του σπιτιού. Όλα αυτά τα κάνεις μόνος. Όλα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι μία στάση για σένα. Μεγάλωσα πέντε παιδιά. Δηλαδή δεν είχες βοηθό, βρε Ρίτα. Είχα, αλλά περισσότερο εγώ είμαι. Ποιο παιδί σε κούρασε πιο πολύ? Κανένα παιδί. Δεν σε ταλαιπώρησε κανένα παιδί? Κανένα. Τώρα όλα ήταν καλά παιδιά. Όλα τώρα τα παιδιά που σε βλέπουν να τραγουδάς, να λάμπεις, να κτηνοβολείς. Πες μου, τι σου λένε όταν κατεβαίνεις από την πίστα και όταν τελειώνεις μια συνέντευξη? Τα παιδιά μου χαίρονται, ναι, πάρα πολύ. Σου κάνουν παρατηρήσεις. Ναι, γιατί πάρα πολύ. Καταπιέζουν όταν, τους όταν δεν του αρέσει κάτι μιανού, από τα γόρια μου, ναι, μου λέει η μαμά, αυτό δεν μου άρεσε, θα το ξαναβάλεις. Τι, το ρούχο? Ναι, ας πούμε ένα ρούχο ή κάτι που θα έκανα κάτι εγώ και δεν έπρεπε να το κάνω. Τους ακούς? Βεβαίως. Κάτσε με σχολιά να σου πούνε ότι εντάξει, είσαι ερωτευμένη, δεν τον θέλουμε. Αυτό γιατί δεν μας αρέσει. Τι θα κάνεις? Όχι, μέχρι εκεί όχι, τα παιδιά μου δεν μπορούν. Αυτό λέω. Τους επιτρέπεις στη ζωή σου να παρεμβαίνουν και να επεμβαίνουν? Όχι. Ποτέ δεν έχεις βρεθεί σε δύσκολη θέση? Ποτέ, στα παιδιά μου όχι. Εσύ όμως, τι τους λες στην προσωπική του ζωή? Τους λες για τις κοπέλες τους, για τους άντρες τους? Πες αλήθεια. Πες αλήθεια. Είσαι λίγο καταπιεστική, μαμά. Όχι καθόλου. Α, δεν είσαι καταπιεστική, μαμά. Αυτή την εποχή τι σου λείπει και θα ήθελες να κάνεις? Τι θέλεις αυτή την εποχή, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, εκεί που τραγουδάς μαζί με την Τζένι Βάνου, λέει, και είναι καταπληκτικά, ε? Πάρα πολύ ωραία και είναι και τοπικό, τα παιδιά που είναι τα τραγουδιστές. Πάρα πολύ. Από τη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Περνάτε καλά. Περνάτε καλά. Πάρα πολύ. Δουλεύεις τόσα χρόνια. Δεν σου λείπει κάτι? Δεν είπες, βρε παιδιά, ας κάνω και κάτι που δεν το έχω κάνει τόσα χρόνια? Κάτι, πες μου, μια τρέλα, τι? Δεν μου λείπει τίποτα. Έκανες τρέλες? Λίγες. Θύμισε μου μια τρέλα σου έτσι που να την πεις για πρώτη φορά στον αέρα. Μια τρέλα έτσι φοβερή. Δεν τη λέω την τρέλα μου. Θα ήταν γύρω από άντρες, γι' αυτό δεν την λέω. Βεβαίως. Από τι άλλο θα ήταν? Γύρω από το νοικοκυριό. Έχεις αγαπήσει και έχεις αγαπηθεί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είσαι μια γυναίκα χορτασμένη. Όχι ακόμα. Τι εννοείς? Δεν θέλεις κι άλλα? Ακόμα. Έχω να δώσω πολλά. Στο τραγούδι. Και στο τραγούδι. Στο τραγούδι είναι σίγουρο. Αλλά πού αλλού? Στα πάντα. Στα πάντα. Mm. Περιμένεις να χτυπήσει πόρτα ο έρωτας? Ο έρωτας εμπνέει σε ένα ζωγονί. Πάρα πολύ. Το έχεις, ναι, πει πολλές φορές. Κοίταξε να δεις. Και γι' αυτό τραγουδάς και ερωτικά τραγούδια. Δεν με εμπνέει όταν δεν έχω κάτι να με ενδιαφέρει. Πρέπει να έχω κάτι για να πάω να πω το δίσκο μου. Α, δηλαδή τώρα που ετοίμασες το καινούργιο σου δίσκο και μας τον παρουσίασες σήμερα. Ναι. Δύο καινούργια τραγούδια. Ναι. Ο τίτλος. Τη δουλειά. Ακόμα δεν μπορώ να θυμηθώ το πώς. Δεν τον έχετε. Παιδιά, τον τίτλο δεν μας λέτε. Και ξανά ερωτευμένη.
Λοιπόν, επίτηδες το κάνεις για να με μπερδεύεις και να ρωτάω εκεί τους βοηθούς σου πώς είναι ο τίτλος. Και ξανά ερωτευμένη. Ξανά ερωτευμένη. Πάλι ερωτικά τραγούδια. Πάλι ερωτικά, ναι. Συνέχεια ερωτικά. Συνέχεια. Λοιπόν, για να γράψεις αυτό το δίσκο, πες μου, Ρίτα, γιατί πάντα μου μιλάς εμένα ειλικρινά. Ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Ερωτεύτηκες πάρα πολύ. Διαφορετικά δεν θα έγραφες. Όχι. Δεν θα έμπαινε στο στούντιο. Όχι, δεν έμπαινε. Μα τόσα χρόνια το ίδιο βιολί. Το ίδιο βιολί. Κάθε χρόνο και δίσκος. Κάθε χρόνο και δίσκος. Έχουμε στον ενεργητικό μας πόσους δίσκους. Και πόσους χρυσούς. Πάρα πολλούς χρυσούς. Πλατινένιους έχουμε, έτσι. Πλατινένιους. Διότι εσύ ξεκίνησες στην εποχή εκείνη που οι πλατινένιοι δίσκοι ήταν σπάνιοι. Πάρα πολύ έχω. Πόσα χρόνια. Θυμάσαι πόσα χρόνια. Τι. Είσαι τραγουδάς. Πόσα χρόνια. 34, αλλά είναι 15. Έχει σταθεί ο χρόνος εκεί. Δεν φεύγει με τίποτα. Το σπρώχνει, τον κάνει. Yeah. Και τα 15 λοιπόν χρόνια, τα 35 χρόνια, κάθε χρόνο και ένας έρωτας καινούριος. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, βέβαια. Δεν μου λες τώρα μήπως, ας πούμε, είναι και κατάλληλη εποχή για ένα γάμο. Όχι, ποτέ. Γάμο δεν θέλω. Γιατί, βρε Ρίτα. Ο ιδανικός άντρας για σένα, ο ιδανικός άνθρωπος για σένα ποιος είναι. Δεν παντρεύομαι. Δεν παντρεύεσαι. Έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου. Και όχι για την εγγονούλα μου την όμορφη. Η οποία σου μοιάζει και έχει και το όνομά σου. Και το όνομά μου. Τι φροντίζεις, γιατί ως γιαγιά. Αχ, τη λατρεύω. Κάτσε, με συγχωρείς. Εγώ ξέρω τις γιαγιάδες που παίρνουν τα εγγονάκια τους, τα κρατάνε στην αγκαλιά τους και πάει η μαμά και ο μπαμπάς βόλτα. Αυτά ισχύουν σε μια στάρ, τα κάνει. Όχι, γιατί τώρα εγώ δουλεύω, αγάπη μου. Αν δεν δουλεύεις όμως. Αν δεν δουλεύω, θα το κρατούσα εγώ. Θα το κρατούσες. Δεν θες να πας κάπου τώρα, πες μου, να κάνεις κάτι, μια τρέλα που θες να κάνεις τώρα σε αυτή την ηλικία που νιώθεις 15 χρονών με αυτές τις δόξες που έχεις γευτεί, μια τρέλα. Εγώ έχω, τη σκέφτομαι, να κάνω χιλιάδες τρέλες. Εσύ δεν σκέφτεσαι. Τι να κάνω, φτάνουν. Έχω κάνει τόσες πολλές. Τόσες πολλές τις μήνες. Τις μετράς. Τις μετράς. Πού, είναι αμέτρητες. Τόσες πολλές. Παρ' όλα αυτά όμως είσαι ευτυχισμένη, ε. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ευτυχισμένη. Πάρα πολύ. Λες δόξα τω Θεώ γιατί πιστεύεις στο Θεό, γιατί πηγαίνεις στην εκκλησία και όλα αυτά. Όχι, δεν πάω στην εκκλησία. Δεν προλαβαίνεις γιατί. Δεν προλαβαίνω να πάω. Δεν προλαβαίνεις να πας. Ρίτα, θες να πεις κάτι άλλο. Γιατί εμείς θα ακούσουμε φοβερές επιτυχίες, φοβερά τραγούδια, φοβερή φωνή, όλα αυτά. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Για το δίσκο, ο τελευταίος, ναι, για το δίσκο μου. Είναι λαϊκά ερωτικά τραγούδια. Όπως πάντα. Πάντα για τον έρωτα, εσύ. Όχι, έβγαζα πάντα σλόγκα τραγούδια και τέτοια. Αλλά τώρα τα παράτησες. Δεν θέλεις. Φτάνουν πια. Φτάνουν οι πέδαροι. Πέδαροι και οι σαραντάρες. Και οι σαραντάρες. Ο κοντός με τη γραβάντα. Πάνω όλα αυτά. Δεν αποποίησε το παρελθόν, απλά λες τώρα. Όχι, και αυτά τα αγαπάω τα τραγούδια, με εντάξει. Ακόμα δεν συνεχίζω να τα λέω. Για τον πέδαρο όμως τώρα εξακολουθεί. Ναι. Αλλά εντάξει, τους αγαπάμε τους πέδαρους. Βεβαίως. Να λέμε και την αλήθεια δηλαδή. Φεύγεις για Θεσσαλονίκη όμως. Τώρα θα φύγω. Ναι. Και θα μείνεις πόσο εκεί. Θα μείνω 40 μέρες. 40 μέρες. Ευχόμαστε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ευχαριστούμε πολύ και που είσαι κοντά μας. Πάρα πολύ. Να είσαι γλυκιά γιαγιά, τραγουδίστρια, γυναίκα, μητέρα και. Σε βασανίζει ο βοηθός σου. Ποιος? Ο Βαγγέλης. Ο Λάκης. Ο Λάκης. Λιγάκι. Σε βασανίζει, τον βλέπω, κοιτάζει το monitor, τις ατέλειες. Ναι, τις ατέλειες κοιτάζει, δηλαδή. Ποβερός είναι αυτός ο καταπιεστής. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.